Φάου! Φτάνει, παιδιά! Σταματήστε! Ναι, βέβαια! Τώρα είναι δική μας η σειρά, ε! 2 ώρες είναι που παίζετε! Είναι πια μεγάλη παρτίδα του κόσμου! Τι, δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι, αλλά μ' αρέσει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, όχι μόνο με αυτό! Μα τι έκανες! Παιχνίδι ως θάνατος! Το παιχνίδι τελείωσε! Ακούω, αυτό λέγεται καπέλωμα, μπορώ να πω! Ο μαχητής του δρόμου! Δεν ήξερα ότι στις γυναίκες αρέσουν τα παιχνίδια που έχουν βία. Θες να δοκιμάσεις? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Θα μαυρίζουν το μάτι όπως και του Κάρος. Είσαι καλό, πονάς. Εσένα σου βγήκε το κρέας απ' έξω. Όχι, ο παππούς μου είπε να βάλω κρέας γιατί κάνει καλό, λέει. Καημενούλη. Παιδιά, αύριο θα γιορτάσουμε τα γενέθλια της Κάρμεν στο σπίτι. Θα έρθετε, έτσι? Ναι, βέβαια. Κόκκι, μην ξεχάσεις να καλέσεις και την ξαδέρφη του Ράτα, η καημένη. Θα πρέπει να υποφέρει από τότε που την παράτησα εγώ. Τι τώρα θα κάνουμε στην Καρμεσίτα? Εμείς όμως ξέρουμε τι θα της κάνουμε. Σκεφτήκατε τι δώρο θα πάρετε στην Καρμεσίτα? Τίποτα. Μαμά, ο Γκαστόν και η Λουτσιάνα δεν πρόκειται να πάνε σε αυτό το πάρτι. Γιατί όχι? Γιατί είναι η κόρη της υπηρέτριας, χαζή. Μου ζήτησε αύξηση και τώρα κάνει πάρτι. Τι χώρα είναι κι αυτή, παιδιά. Να σου πω κάτι που θέλω. Κότσε, πρώτα κατάπιε. Κατάπιε και μετά μίλα. Έλα, πάρε. Ωραία, ωραία. Σου άρεσε, φιλαράκο? Τι ήθελες να μου πεις? Έχεις ένα νόμισμα. Σου μοιάζω για τράπεζα εγώ, φιλαράκο μου? Αυτό δεν είναι καλύτερο από νόμισμα? Αν θες κι άλλο φαγητό, σου παραγγέλνω. Θέλω. Θες κι άλλο? Γκαρσόν, φέρτε μας άλλο ένα ίδιο. Το τύλιγετε? Γιατί? Τι γιατί, για αργότερα. Εντάξει. Και το νόμισμα που είναι? Καλά. Πες μου, Ταρούσα, σε ποιον δίνεις τα λεφτά? Στη μαμά σου? Στον μπαμπά σου? Δεν έχω ούτε μπαμπά ούτε μαμά. Και πού μένεις? Στους δρόμους. Τι κάνω, αυτός ο τύπος πάντα δίνει λεφτά. Hey, κύριε! Ταρούσα, το φαγητό σου. Ευχαριστώ, κύριε. Γεια. Δεν θα μάθεις ποτέ. Γιατί δεν μαθαίνεις? Έλα λοιπόν. 1 συν 1. Τι στήλη. Αυτό στο τσίρκο μπορεί. Εσύ γιατί όχι, μου λες γιατί? Κοίταμε καλά. Κοίταμε. Λοιπόν, κοίτα. Κοίταμε. Κοίταμε, ε. 1 συν 1. Τι, το έμαθε στον κόλπο? Αντζελίτα, Αντζελίτα. Τελικά το βρήκα, θα σε φωνάσουμε Μπόμπι από εδώ και πέρα. Ναι, εντάξει, λέγεται. Πώς πήγε η προπόνηση? Σώθες για όλους, ε! Και μετά, σπίτι σας. Σκεφτήκατε τι δώρο θα πάρετε στην Καρμενσίτα? Ναι, ένα μπλουζάκι του Ονιντιπετιέντε. Είσαι καλά, χοντρέ? Γιατί, με το κόκκινο θα είναι πανέμορφη. Μα είναι με τους αγωνιστές, όπως εγώ. Μα τι συζητάτε? Τα καλύτερα χρώματα είναι το άσπρο και το μπλε. Αυτά τα χρώματα ταιριάζουν στον καθένα μας. Καλά, θέλετε να την πεθάνετε? Θα της αγοράσουμε ένα φανελάκι των Ατρόμητων. Ζήτω οι Ατρόμητοι. Φέτος θα είμαστε πρωταθλητές. Ναι, νομίζω. Μόνο η γενέθλια θα γιορτάσει φέτος η ομάδα μας. Είμαι σίγουρος. Άκου που σου λέω. Δεν σταμάτας καλύτερα, βλάκα. Τι, μιλάτε για φανελάκια? Τότε πάρτε αυτόν τον εστουδιάντες. Νίκη στην καλύτερη ομάδα, ε! Με συγχωρείτε, είναι τα γενέθλια της Κάρμεν, όχι της Ακαδημίας. Μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν παίζουμε κανένα ποδοσφαιράκι? Εγώ μέσα, με τον Καστρελίτο.
Τι ψάχνεσαι? Από εσύ δεν θα έρθει στα γενέθλια της αδερφής μου. Ποιος είπε ότι δεν θα έρθω? Εσύ μη με καρφώσεις. Στο πάρτι της αδερφής σου θα προσπαθήσω να μιλήσω στην Εστέλα. Δεν αντέχω άλλο, θα τρελαθώ. Μπράβο. Όχι, Ρετζέλιο. Γιατί όχι, πεθερούλα. Δεν χρειάζομαι γραμματέα στο κτηνιατρίο, κατάλαβες? Δεν ξέρεις τι χάνεις. Θα έχεις χιλιάδες πελάτες. Ο κόσμος τα λέει. Κοίτα ποια δουλεύει εδώ. Αυτή που βλέπουμε στις ειδήσεις. Μαμά, δεν δουλεύει στις ειδήσεις. Όχι, αλλά μερικές φορές με πήρε η κάμερα. Έπαιρναν συνέντευξη σε κάποιον και εγώ στεκόμουν από πίσω και χαιρετούσα. Έχει συμβεί πολλές φορές. Επιπλέον, υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Δεν νομίζεις ότι μοιάζω με δημοσιογράφο? Είμαι παρουσιάστρια σε σοου? Ή ακόμη και με ηθοποιό? Α, μαμά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι σήμερα? Λιγάκι, έβαλα δύο γκολ. Μπράβο. Όχι. Αύριο νωρίς το πρωί σε χρειάζομαι στο ιατρείο. Θα πλύνω ένα σκύλο Αγίου Βερνάρδου. Αγίου Βερνάρδου? Δηλαδή θα πάρω διπλό μισθό? Γιατί διπλό? Διπλό γιατί το ίδιο κοστίζει να κάνεις και ένα Αγίου Βερνάρδου. Έτσι δεν γίνεται στα πλυντήρια αμαξιών? Ναι, βέβαια. Σε χρεώνουν ανάλογα με το μέγεθος του αμαξίου σου, μπαμπά. Λοιπόν, το Αγίου Βερνάρδου είναι σαν μεγάλο φορτηγό. Πες μου, γιατί ο άντρας σου έδωσε σε αυτόν δουλειά και όχι σε μένα? Γιατί ο Κόκκι την έχει ανάγκη, ενώ εσύ όχι. Άλλωστε, κύριε Ροτζέλιο, είναι τα γενέθλια της αδερφής μου. Χρειάζομαι χρήματα για να της πάρω δώρο. Τι θα της αγοράσεις? Εντάξει, με συγχωρείς. Δεν θέλω να φοράς τα φανελάκια μου. Λουτσιάνα, πρέπει να μάθεις να μοιράζεσαι. Εσύ μοιράζεσαι αυτά που δεν είναι δικά σου. Λουτσιάνα. Βερόνικα, ηρέμησε τώρα. Κάποια μέρα σίγουρα θα μπορέσει να με αποδεχτεί. Γκαστόν, γιατί ήρθες τόσο αργά? Δεν είμαστε εστιατόριο εδώ. Τρώμε στις 9 ακριβώς. Και να με κοιτάζεις όταν σου μιλάω. Όλα εξαιτίας αυτής της καταραμένης λέσχης. Γιατί δεν σου αρέσει κάποιο άλλο άθλημα, μου λες? Άλλο άθλημα? Ναι, δεν ξέρω. Πόλο, ράγκμπι, σκι. Α, Βερόνικα, σε παρακαλώ. Έλα, κάθισε, Γκαστόν, κάθισε. Ο Γκαστόν γεννήθηκε ποδόσφαιρο. Αλλά όχι σε αυτή την ασήμαντη ομάδα. Θεέ μου, πώς μπόρεσες να χάσεις την ευκαιρία της River, ε? Με γελιοποίησες στα μάτια αυτού του τύπου. Όταν σκέφτομαι πόσα λεφτά θα είχαμε βγάλει εσύ κι εγώ. Μπαμπά, ξέχνα το αυτό. Ναι, ας μην μιλάμε γι' αυτό. Μαμά, θέλω... Αν θες να πας στα γενέθλια της κόρης της υπηρέτριας, η απάντηση είναι όχι. Λοιπόν, τα κορίτσια. Η Αντρέα, η Κριστίνα, η Σοφία, η Βίκη, η Εστέλα. Γεια. Γεια, αγάπη μου. Μετράμε τους καλεσμένους για αύριο. Η μαμά φοβάται ότι το φαγητό δεν είναι αρκετό. Θα έρθουν και όλα τα αγόρια. Δηλαδή, όλα εκτός από τον Γκαστόν. Ο Γκαστόν θα έρθει. Όχι. Η μητέρα του δεν θέλει να έρθει στο σπίτι μας. Εκείνος θα έρθει. Επιπλέον, αύριο εδώ σκοπεύει να αποκτήσει κορίτσι. Ναι. Πρόσεχε, παιδί μου, τι έγινε?